σας θυμίζει έτσι αυτή η ωραία βόλτα που κάνουμε στο δάσος και το Βόλο? Εγώ θα πω ότι είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως, κοίτα να δεις τι γίνεται εδώ. Είμαστε σε ένα δάσος πραγματικό. Μένω εδώ κοντά. Και θες να σου πω και το άλλο. Σε αυτό το δάσος έρχομαι. Μαζεύω ρόκα. Άγριο μάραθο. Άγρια χόρτα. Πόσα χρήματα χαλάτε στο χωριό και πόσα στην Αθήνα? Με πόσα ευρώ μπορεί να περάσει κάποιος τη μέρα του? Τη μέρα του. Μπορεί και με μηδέν. Δηλαδή, αν εγώ πάω, μαζέψω πέντε χόρτα. Ξέρω εγώ, η γειτόνισσα θα μου δώσει δυο αυγά. Θα δώσω πόσο, 50 λεπτά για να πάρω ψωμί? Πώς σας βρίσκει αυτή η χρονιά το 2022, γιατί όπως είπαμε είχε έρθει και ένας χωρισμός. Είμαι, ξέρεις τι, ανακαλύπτω κάτι συγκινητικό, θα βάλω τα κλάματα, συγκινητικά υπέροχο και πάρα πολύ μεγάλο. Το να ζεις για σένα. Δηλαδή, αν σκεφτείς τη ζωή μας, σπάνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντοτε ζούμε για τη μαμά μας, τον μπαμπά μας, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το σύντροφο, τον έρωτα, το γιο, το παιδί, την κόρη, το εγγόνι. Για μας δεν έχουμε ποτέ χρόνο να ζήσουμε. Προσαρμόζουμε τελικά τη ζωή μας στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και κυρίως οι γυναίκες που φροντίζουμε κιόλας. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν φροντίζω κανέναν, φροντίζω εμένα. Και είναι συγκλονιστικό, δηλαδή ξεκινάει από τα απλά καθημερινά πράγματα. Το ότι ρωτάω πλέον τον εαυτό μου τι θέλω να φάω. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Διότι πάντοτε μαγείρευα για κάποιους ανθρώπους. Κάνω σχέδια για να τα ακυρώσω απλώς. Δηλαδή βγάζω εισιτήριο για να πάω στη Θεσσαλονίκη, ξυπνάω το πρωί και λέω: δεν θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Και εσύ αυτό σας καταπίεζε? Πάντα, δηλαδή κατάλαβα με τα χρόνια ότι έχω το ταλέντο στον έρωτα, αλλά δεν έχω το γονίδιο της συντροφικότητας. Κατάλαβες, δηλαδή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μοιραστώ τη ζωή μου. Και χαίρομαι που το λέω, γιατί παλιά κάτι τέτοιο ήταν λίγο ταμπού. Ποιο είναι το επόμενο σας σχέδιο τώρα που νιώθετε αυτή την απελευθέρωση? Ένα πάλι έτσι, σχέδιο μοιράσματος με κόσμο, δηλαδή κάτι με τον τουρισμό στο Πήλιο, με το δικό μου όμως τρόπο, σαν οικοδέσποινα. Θυμήθηκα τότε που είχατε πει για τα ρούχα σας ότι δεν έχετε πρόβλημα, ψωνίζετε και από τα κινέζικα και είχε γίνει και ένα θέμα με τον κύριο Μπράτη που είχε πει... Τα είχε διαχωρίσει. Υπάρχουν δύο δίκια. Και αυτό έτσι, σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί ήθελα να το πω κάπου. Ότι από τη μία υπάρχει απενεχοποίηση. Δηλαδή, όταν σε κάθε τετράγωνο υπάρχουν κινέζικα μαγαζιά, ας πούμε, σου λέω εγώ, ή αλυσίδες φτηνών ρούχων, ποιος ψωνίζει από αυτά? Γιατί δεν το λέμε? Κατάλαβες, κάποιος ψωνίζει. Δεν μπορεί αυτά τα μαγαζιά να είναι και να βαράνε μύγες. Οπότε πρέπει να το πούμε. Γιατί απενοχοποιείται κι ο άλλος. Σου λέει αυτή που βγαίνει στην τηλεόραση, ψωνίζει από τον Dior, όχι δεν ψωνίζω από τον Dior, ψωνίζω με 1,5 ευρώ από τα φτηνά μαγαζιά και μάλιστα στις εκπτώσεις. Γιατί, κατ' εμέ το ντύσιμο είναι styling. Να ξέρεις να συνδυάσεις 5 πράγματα. Δεν θα έρθει κανένα σου κάνει έτσι να δει από πού το αγόρασες. Από την άλλη, υπάρχει το δίκαιο του Άγγελου, το οποίο παιδιά είναι ένα πολύ καυτό ζήτημα. Το ότι αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα δεν προστατεύονται από κανέναν οι σχεδιαστές της μόδας. Η μόδα είναι μια τεράστια βιομηχανία η οποία έχει πλουτίσει χώρες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Γαλλία. Γιατί βοηθάει το κράτος, βοηθάνε οι πολίτες, βοηθάει η διαφήμιση, βοηθάνε τα πάντα. Εδώ στην Ελλάδα αυτά τα παιδιά είναι ήρωες.